Πανέτοιμη να απλώσει μια μεγάλη αγκαλιά στα συνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα είναι η τοπική κοινωνία των Ανοιγίων, καθώς σε 2 μήνες πρόκειται να επαναλειτουργήσει η πρώτη επιδομή του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ετούντων Άσυλο, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης θα καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, δηλαδή ο φάκελος είναι έτοιμος, οι απαραίτητες εργασίες άλλες έχουν ολοκληρωθεί, άλλες είναι υπό ολοκλήρωση. Και το αμέσως επόμενο διάστημα, και μάλιστα σύντομο από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα υποβληθεί το αίτημα. Πιστεύω να είναι θετική ανταπόκριση του Ταμείου. Και να μπορέσουμε να έχουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα των 2 μηνών την επαναλειτουργία της δομής. Όπου στην δομή θα υπάρχει υπηρεσία φύλαξης, θα υπάρχει υπηρεσία σύντησης, καθαριότητας και θα υπάρχει και το επιστημονικό προσωπικό με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με φιλολόγους. Τα στηρίξαμε, τα αγκαλιάσαμε και αυτά που θα έρθουν τώρα τα παιδιά θα τα αγκαλιάσουμε υπό προϋποθέσεις όμως. Όπως είχα πει τότε στα παιδιά, θα σεβαστούν το χωριό, θα σεβαστούν την εκκλησία, τη σημαία μας και τον πολιτισμό μας εδώ πέρα και θα έχουμε μια όμορφη και ειρηνική συνύπαρξη. Τα προσέχαμε, τα φροντίζαμε και μπορώ να πω ότι σήμερα αισθάνονται Ανογιανοί, η δεύτερη του είναι η πατρίδα. Μπορώ να πω ότι για μας η φιλοξενία είναι μέσα στο αίμα μας. Αφού έχουμε συνηθίσει τώρα και 30 χρόνια, έχουμε προσφυγόπουλα σε μικρό ποσοστό, αλλά και τα νησά, εθυσιαστήκανε τα νησά. Και εδώ έκανε τη ζωή του, αλλά τώρα πάει το πράγμα, ξέφυγε. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ετούντων άσυλο στα Ανόγια, άνοιξε τις πύλες του το 2000, φιλοξενώντας εκατοντάδες παιδιά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, παραδίδοντας όχι απλά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού, αλλά μαθήματα ζωής, όπως ανέδειξε το Μάρτιο του 2016 η Κρήτη TV. Πολύ μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έπαει, μεγάλωσα. Ναι, παίρνει σπίτι μου. Θα σε αγκαλιάσουν όλο το χωριό. Πήγαινε τους γάμους, στη χαρά τους, στη λύπη τους. Μια Ελλάδα που την ποδοπατούν, υψώνει κεφάλι, υψώνει ανάστημα και δίνει μαθήματα ανθρωπιάς. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ από το 2000. Γιατί έρχονται και πολλά αναλφάβητα εδώ. Παιδιά που δεν έχουν πιάσει ποτέ μολύβι στη ζωή τους, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Δεν κλαίνε ποτέ. Τον Σεπτέμβριο του 2019 έκλεισε η δομή δυναμικότητας 25 θέσεων φιλοξενίας με τον Δήμαρχο Ανογίων να περιγράφει τα όσα δεν έγιναν και τη συνέχιση της λειτουργίας της πρότυπης δομής. Το 2017 πάρθηκε μια απόφαση από το Ίδρυμα ώστε να μην γίνεται η αντικατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων όταν ενηλικιώνονται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2019 να φύγει ο τελευταίος ανήλικος πρόσφυγας, ο οποίος είχε πλέον ενηλικιωθεί.